Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί και σήμερα στην εκπομπή Ομολογίες Πίστεως του χριστιανικού καναλιού Word of God. Με χαρά σας λέμε ότι βρισκόμαστε στην Κύπρο και μάλιστα στη Λευκωσία. Καλεσμένοι μας είναι ο αδελφός μας ο Σοφρόνης και η αδελφή μας η Ρένα, Κύπροι, γεννημένοι, μεγαλωμένοι στην Κύπρο και νομίζω, όπως θα ακούσουμε, και στην Λευκωσία και οι δύο, αν δεν κάνω λάθος. Θα ακούσουμε και θέλουμε να ακούσουμε από τα αδέλφια μας, από τους Σοφρόνη και Ρένα, τι ο Θεός έχει κάνει στη ζωή τους και τι θέλουν, τι ζητάνε και τι περιμένουν από το Θεό και στη συνέχεια της ζωής τους. Θα αρχίσουμε με σένα, αγαπητέ Σοφρόνη. Καλώς ήλθες, ο Θεός να σας ευλογήσει. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να μαρτυρήσουμε το όνομα του Κυρίου, το τι έχει κάνει στη ζωή μας. Όντως γνωρίσαμε ότι ο Θεός είναι ζωντανός, το γευτήκαμε και ότι είναι αγαθός, καθώς ο λόγος του λέει. Εγώ γεννήθηκα στην επαρχία Λευκωσία το 1962, σε ένα χωριό κοντά στο Τρόδος, από γονείς ευσεβείς. Πώς το λένε το χωριό σου? Τεμπριά λέγεται. Τεμπριά. Ναι. Από γονείς ευσεβείς, μας διδάξαν να αγαπούμε τον Θεό, την Εκκλησία. Εγώ ήμουν παπαδάκι, βοηθούσα τον ιερέα, ιδιαίτερα τις μέρες του Πάσχα. Όμως η αλήθεια είναι ότι πίστευα σίγουρα την ιδέα του Θεού. Είχα αναζητήσεις για την αλήθεια στην εφηβεία μου, έντονες αναζητήσεις. Και κάποια στιγμή άρχισα να αισθάνομαι ότι έχω ανάγκη να γευτώ το Θεό, δηλαδή να έχω εμπειρία, να ψηλαφίσω το Θεό και να τον γευτώ προσωπικά, έτσι ώστε να είμαι πεπισμένος απόλυτα για την ύπαρξή του και να μπορώ να μαρτυρήσω και το όνομά του. Στα 18 μου ήρθα στο κολέγιο στη Λευκωσία, οπότε εκεί είχα μια πρώτη επαφή με ανθρώπους αναγεννημένους. Ήταν η Εκκλησία της Πεντηκοστής τότε στην Κύπρο, η πρώτη εδώ. Και ευχαριστώ τον Θεό που με οδήγησε ανάμεσά τους. Γνώρισα ανθρώπους που αγαπούσαν αληθινά τον Θεό. Δεν ήταν πολλά χρόνια μετά την εισβολή των Τούρκων εδώ. Γνώρισα ανθρώπους που είχαν χάσει τα σπίτια τους και όμως έβλεπες ότι πολύ λίγο τους απασχολούσε το γεγονός αυτό. Ήταν πεπισμένοι ότι είχαν περιουσία στον ουρανό. Πήγα σε κηδείες αυτών των ανθρώπων και είδα ότι είχαν παρηγοριά Θεού, αληθινά παρηγοριά Θεού. Οπότε αυτά τα γεγονότα με έπεισαν ότι αυτοί οι άνθρωποι όντως έχουν μια αληθινή σχέση με τον Θεό. Μου είπαν ότι λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο και έτσι θέλησα να μείνω ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους και έμεινα όντως και μέχρι που λίγο μετά πήγα στο στρατό, οπότε και απομακρύθηκα για κάποιο διάστημα από αυτούς τους ανθρώπους και γενικά έτσι η ζέση που είχα για τον Θεό μπορώ να πω ότι έσβησε κάπως. Οπότε τελειώνοντας το στρατό είχα... Αδερφέ, ναι. Σοφρόνη, να σε ρωτήσω κάτι. Όσο καιρό ήσουν μικρός, έφηβος και πριν πας στρατιώτης, πριν γνωρίσεις αυτούς τους ανθρώπους, διάβασες καθόλου το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, διάβαζες ποτέ? Οι γονείς σου διαβάζανε το Ευαγγέλιο του Χριστού? Όχι, δεν το διαβάζανε, όμως είχαμε το Ευαγγέλιο στο σπίτι, εγώ λίγο διάβαζα και στο σχολείο βέβαια το μελετούσαμε, θυμάμαι στα θρησκευτικά και θυμάμαι που πήγαινα στη γιαγιά μου και διαβάζαμε μαζί το Λόγο του Θεού, αυτό το θυμάμαι πολύ όταν καλά. Όταν πήγες σε αυτή τη συνάθρηση και άκουσες για Πνεύμα Άγιο, ήξερες τίποτα ή εκεί πρώτο άκουσες και πρώτο έμαθες ότι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, αναγεννάει τους ανθρώπους? Όχι, ήταν η πρώτη επαφή μου με ανθρώπους αναγεννημένους, πρώτη φορά άκουγα, ναι. Οπότε τελειώνοντας το στρατό, η δίψα μου πάλι άρχισε να είναι δυνατή μέσα στην καρδιά μου για το Θεό και πάλι και ταυτόχρονα και η ανάγκη για ένα σύντροφο και ένιωθα ότι έχω ανάγκη να είμαι ανάμεσα στο λαό του Θεού, να γευτώ το Θεό αληθινά όπως σας είπα και ταυτόχρονα ένιωθα την ανάγκη για ένα σύντροφο για να υπηρετήσουμε μαζί το Θεό. Όλα αυτά ήταν ταυτόχρονα μέσα στην καρδιά μου
Και θυμάμαι ότι με την εκκλησία αυτή είχε γίνει μια ευαγγελιστική εκστρατεία στην πόλη της Πάφου, εδώ στην Κύπρο, και συμμετείχα και εγώ. Και τότε ήταν που γνώρισα τη γυναίκα μου, γιατί η γυναίκα μου σπούδαζε τότε, και την είδα έτσι κάπως από κοντά, είχα την ευκαιρία να τη δω κάπως από κοντά. Την έβλεπα κατά καιρούς που ερχόταν από τις σπουδές στην Κύπρο, που επέστρεφε στις διακοπές, και γεννήθηκε μια συμπάθεια μέσα στην καρδιά μου για τη γυναίκα μου. Πόσο χρόνο ήσουν τότε, Σοφρόνη? Εγώ ήμουν 24 χρόνων τότε. Γεννήθηκες δηλαδή? Μιλούμε για το 1986. Άρα γεννήθηκες το 1962. Ναι. Γεννήθηκα το 62, όπως σας είπα, και συγκεκριμένα ήταν 26 Αυγούστου του 86 στην Πάφο, όταν γονάτισα εκεί μαζί με τους ανθρώπους αυτούς, στην ευαγγελιστική εκστρατεία που ήμασταν στην πόλη της Πάφου, και είπα: «Κύριε, λέω, θέλω να μου δώσεις τους ποταμούς των ζών των υδάτων». Αυτό είχα μέσα στην καρδιά μου και θυμάμαι ότι λέω: «Κύριε, αν αισθανθώ, αν έχω αυτή την πείρα», λέω, «και πραγματικά γευτώ το Πνεύμα το Άγιο, όπως ο Κύριος λέει ότι ο πιστεύων εις εμέ εκ της κοιλίας αυτού θα ρεύσουν ποταμοί ζών των υδάτων», και αυτό λέει, είπε, για το Πνεύμα το Άγιο που θα λάβαναν οι πιστεύοντες. Και εγώ ακριβώς ήθελα τη συγκεκριμένη πείρα. Αυτό είχα μέσα στην καρδιά μου. Αν, λέω, «Κύριε μου, δεν μου δώσεις αυτή την πείρα, εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ μαζί σου και δυστυχώς», λέω, «θα σε εγκαταλείψω και το λέω αυτό και δεν θα ασχοληθώ με τα πράγματα τα δικά σου». Δεν το είπα αυτό με μια, ούτε με εκβιαστικά στο Θεό, ούτε, ας πούμε, με κάποια έπαρση ασέβεια. Απλά αισθανόμουν αυτή την ανάγκη, ότι είχα ανάγκη από μια πείρα τέτοια να με εισαγάγει μέσα στα πράγματα του Θεού και να αισθάνομαι ταυτόχρονα ότι ο Θεός με υιοθετεί, με βάζει μέσα στο λαό του και με δέχεται σαν ένα άνθρωπο που τον βάζει μέσα στην οικογένεια του. Και πράγματι, την ίδια μέρα εσάθηκα σε μια προσευχή εκεί, στην Πάφο, μια δύναμη να έρχεται επάνω μου, μια δύναμη σαν ηλεκτρικό ρεύμα, μια φοβερή δύναμη, η οποία, από όσο αντελήφθηκα εκ των υστέρων πιο πολύ, πρέπει να με ανασήκωσε ολόκληρο, ενώ ήμουν αγωνατισμένος, ολόκληρο το κορμί μου, και έγινε τόσο θόρυβος, που στο διαμέρισμα, εκεί που είμαστε, ένα μεγάλο διαμέρισμα, εγώ ήμουν κλεισμένο σε ένα δωμάτιο μέσα, έγινε τόσο θόρυβος που οι άλλοι έξω το αντελήφθηκαν. Εγώ είχα μια υπερκόσμια χαρά, νομίζω ότι κατέβηκε ουρανός στη γη και ταυτόχρονα λαλούσε το μεγαλείο του Θεού με ξένες γλώσσες. Ναι. Όπως σας είπα, αισθάθηκα μια υπερκόσμια χαρά. Από εκεί και μπρος, ήξερα ότι ο Θεός είναι πνεύμα, πρέπει να τον προσκυνούμε εν πνεύματι. Αυτά ήταν μέσα μου έντονα πια. Δεν χρειαζόμουν να συμβουλευτώ άνθρωπο για το πότε λατρεύεται ο Θεός. Και ένιωθα, όπως σας είπα, με φλογίζει επιθυμία να μαρτυρήσω για το όνομα του Κυρίου και ταυτόχρονα την ανάγκη ενός συντρόφου για να είμαστε μαζί, να εργαστούμε μαζί για τον Κύριο. Θυμάμαι τότε, περάσανε κάποιοι μήνες και δεν αισθανόμουν έτσι έντονα τους ποταμούς των ζών των υδάτων, όπως ήταν τους προηγούμενους μήνες. Άρχισε να καταλαγιάζει αυτή η φλόγα και θυμάμαι σε μια προσευχή μια γιαγιά που ήταν δίπλα μου, ζει ακόμη αυτή η γυναίκα, είναι γύρω στα 90 τώρα. Εγώ με κλειστό το στόμα έλεγα επακριβώς: «Κύριε», έλεγα, «πότε θα αισθανθώ πάλι τους ποταμούς των ζών των υδάτων?» Και η γιαγιά δίπλα, διαπνεύματος Αγίου, σαν να διάβαζε τις σκέψεις μου, έλεγε: «Σύντομα είναι, Υιέ μου, η ώρα που θα αισθανθείς πάλι», έλεγε, «τους ποταμούς των ζών των υδάτων». Και πράγματι, πολύ σύντομα, μετά από αυτό το περιστατικό, με επισκέφτηκε ο Θεός. Μια μισή ήταν το πρωί και είχα μια αποκάλυψη της αγάπης του Θεού Πατέρα. Ήταν τέτοια η χαρά μου και η παρουσία του Θεού που νόμιζα ότι θα πετάξω να πάω στον ουρανό και θυμάμαι ξύπνησα ένα αδερφό μια μισή ώρα το πρωί για να του πω την πείρα μου. Λίγο μετά από αυτά τα γεγονότα γνώρισα μια αδερφή η οποία ο Κύριος από το εξωτερικό την οδήγησε να έρθει και να ζήσει στην Κύπρο. Δεν την εγνώριζα εγώ μέχρι τότε, δεν την είχα γνωρίσει. Και όταν πήγαμε σπίτι και είπα το όνομά μου για πρώτη φορά, αυτή, λέει, «Ο Θεός», λέει, «με μίλησε για σένα», της έδωσε το όνομά μου χωρίς να με γνωρίζει και με είπε, λέει, να νηστέψω 2 μέρες και να προσευχηθώ, λέει, γιατί περνούσα μια δύσκολη κατάσταση τότε, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και αυτή την αποκάλυψε ο Θεός ακριβώς την περνούσα και της είπε να νηστέψει και να προσευχηθεί 2 μέρες. Της είπε ότι ήμουν νέος στην πίστη, επακριβώς την περνούσα και ότι ο Θεός θα με χρησιμοποιήσει στο έργο Του.
Τότε ήταν που παντρεύτηκα και τη γυναίκα μου Ρένα, για την οποία ευχαριστώ τον Θεό που μου παραστέκεται και ζούμε μια ζωή ευλογημένη, αγαπημένη. Ναι. Όπως σας είπα, νομίζω το ανέφερα, όταν εγώ γνώρισα την Εκκλησία της Πεντηκοστής, η γυναίκα μου ακόμη σπούδαζε στο εξωτερικό και κατά καιρούς ερχόταν διακοπές και εγώ απλά την έβλεπα και γεννήθηκε μια συμπάθεια μέσα στην καρδιά μου. Θυμάμαι που το συμμερίστηκα με κάποια αδέρφια και κάποιος αδερφός με θάρρυνε, λέει: «Αδερφέ, λέει, να την πλησιάσεις, να της μιλήσεις κλπ.» Και εγώ βρήκα το θάρρος να γράψω μια επιστολή, να της εκφράσω τα αισθήματα μου. Και μετά βρήκα και το θάρρος να πάω στην Αθήνα να την γνωρίσω, γιατί και η ίδια μου έδωσε το πράσινο φως για να πάω στην Αθήνα να γνωριστούμε από κοντά. Και αυτό ήταν η γνωριμία και η. Είναι και ο Αραβώνας, ναι, αμέσως μετά την Αθήνα. Εσύ σπούδασες κάτι εντωμεταξύ? Ναι, εγώ είχα σπουδάσει εδώ σε ένα τεχνολογικό ινστιτούτο στην Κύπρο και τότε, ναι, άρχισα να εργάζομαι στον ΟΤΕ εδώ, σε τηλεπικοινωνίες και αμέσως μετά ήταν που έγινε και ο γάμος με τη γυναίκα μου, πήρα τη δουλειά μου. Και τώρα η σειρά σου, αγαπητή Ρένα. Ευχαριστώ τον Κύριο που μου δίνει την ευκαιρία να τον ομολογήσω. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί μεγάλωσα σε Άγιο περιβάλλον. Οι γονείς μου ήταν της Πεντηκοστής. Ο πατέρας μου γνώρισε τον Κύριο λίγο πριν πάρει το πτυχίο. Πήρε πτυχίο στην Οδοντιατρική. Γνώρισε η μητέρα του τον Κύριο. Συγκεκριμένα, να πάω και πιο πίσω ακόμα, η αδερφή του πατέρα μου είχε γνωρίσει μία ομάδα στο χωριό που λέγεται Κάτω Δρύς, εκεί που είχε πέσει το Πνεύμα του Άγιο. Είχε έρθει ένας αδερφός μας από το εξωτερικό, γνώρισε τον Κύριο στην Αμερική και ήρθε να ομολογήσει στους γονείς του, στη συγγένεια του, για το Ευαγγέλιο, για τον Λόγο του Θεού. Και έπεσε το Πνεύμα του Άγιο με δύναμη στο χωριό αυτό. Είχαν γίνει σημεία και θαυμαστά. Πώς τον έλεγαν αυτόν τον άνθρωπο που είχε έρθει, θυμάσαι? Τον αδερφό μας και επιμένα μου το λέγανε αδερφό Κούνα, Μιχαήλ Κούνας. Γνωστός, ναι, γνωστός ο οποίος ήταν και ο επιμένας μου μέχρι βαθιά γεράματα να πεθάνει. Τώρα δεν ζει. Τώρα δεν ζει ο αδερφός μας. Και ήταν και επιμένας του μπαμπά σου και της μαμάς σου. Και της μητέρας μου και δικός μου. Δόξα στο Θεό. Η εκκλησία που ήταν αυτή? Εγώ ακούσω τόσο ωραία. Η πρώτη εκκλησία. Ήταν στον Κάτω Δρύ. Στο εκεί χωριό. Ξεκίνησε το. Είναι στην περιοχή της Λευκωσίας, στην επαρχία Λάρνακας. Λάρνακας είναι ο Κάτω Δρύς. Συγγνώμη που ζητάω, αλλά έχω ακούσει τόσο ωραία πράγματα, ναι, για αυτή την περίοδο που, αν κάτι ξέρεις, θα έχουμε πάρα πολύ χαρά να μας πεις. Είναι μια ευκαιρία που δεν θέλουμε να τη χάσουμε, Ρένα μου. Εκεί έπεσε το Πνεύμα του Άγιο με δύναμη, είχαν γίνει θαυμασία και μεγαλεία. Ο Λόγος του Θεού κηρυττόταν με θαυμαστό τρόπο, με σημεία και τέρατα, μπορώ όπως να πω, λόγος του Θεού. Όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Θαύματα μεγάλα, με δηλαδή. Θαύματα. Είχανε αδερφοί εκεί πέρα λάβει χάρισμα προφητείας, χάρισμα προφήτη, δεν ξέρω, θα σας πούνε, εύχομαι να σας πούνε οι γονείς μου την ομολογία τους. Θα τους ζητήσουμε, μακάρι να γίνει. Μεγαλώσαμε και γαλουχηθήκαμε με τα λόγια του Θεού, με τις προφητείες που κρατήσανε τους γονείς μου σε αυτό το μικρό χωριό. Θυμάμαι συγκεκριμένα που έλεγε η μαμά μου ότι ενώ ήταν στην προσευχή και προσευχόντουσαν, το Πνεύμα του Άγιο τους δίδασκε, τους έλεγε πώς να μιλάνε, πώς να συμπεριφέρονται στους γειτόνους, τους έξω. Μακίστε. Τους έλεγε τι θα γίνει. Τους έλεγε θα εμπλακεί η Μεγάλη Βρετανία σε πόλεμο και πηγαίνανε στο καφενείο και λέγανε τι είναι η Μεγάλη Βρετανία. Δεν ξέρανε τόσο πολύ, ας πούμε. Για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν αυτό. Ναι, για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για ποια χρονιά μας μιλάς τώρα δηλαδή, γιατί εσύ δεν είσαι γεννημένη πριν το Δεύτερο. Εγώ είμαι γεννημένη το 1959. Έτσι, μπράβο. Μη μας λες λοιπόν για αυτό. Το 1959 γεννήθηκα. Ναι, ναι. Εσύ μεγάλωσες διαβάζοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τα λέω καλά, Ρένα μου? Ναι. Μας τάξανε στο Ευαγγέλιο οι γονείς μου, χωρίς υπερβολή. Έχεις αδέρφια, Ρένα μου? Είμαστε τρεις αδερφές. Α, και οι τρεις πιστές είναι? Και τρεις, εν κυρίω. Δόξα στο Θεό. Έχω μια αδερφή παντρεμένη στην Ιταλία.
Η άλλη μου αδερφή είναι εδώ στην Κύπρο και εγώ εδώ, Λευκοσία. Θεός να σας ευλογήσει και τις θύσεις. Και έτσι μεγαλώσαμε με τον Λόγο του Θεού. Η μητέρα μου είχε σοβαρά προβλήματα. Φεύγω από το ένα θέμα, πηγαίνω όχι, στο άλλο. Λεπτό. Εσύ γεννήθηκες στη Λευκοσία, δεν είναι? Γεννήθηκα Αγγλία, διότι η μητέρα μου είχε σοβαρά προβλήματα υγείας. Είμαι το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Και επειδή στο πρώτο είχε προβλήματα στη γέννα και μετά, την γεννήσανε με καισαρική τομή, με στελεχαία στη ράχη, επί σκληρίδιο. Τι λες από τότε? Που δεν έπιασε την κοιλιά η έννηση και έπιασε μόνο τα πόδια. Βασικά την κάνανε καισαρική ζωντανή. Ο πατέρας μου ήταν στο χειρουργείο και είχε λιποθυμίσει τώρα. Στην Αγγλία γέννησε ή εδώ στην Κύπρο? Εδώ στην Κύπρο. Και αμέσως μετά της βάλαν αίμα, το οποίο δεν ήταν της ομάδας της. Και την ίδια μέρα, την επομένη, δεν θυμάμαι από τη λεπτομέρεια, την πήρανε άρον-άρον Αγγλία, γιατροί είπανε ότι ήταν θαύμα ότι ζει. Και έτσι το δεύτερο παιδί δεν ήθελε να το γεννήσει Κύπρο, με πήρε Αγγλία. Εγώ ήμουνα υπερμεγέθης μωρό, ήμουνα πάρα πολύ μεγάλη, γεννήθηκα φυσιολογικά, αλλά... Μετά ταλαιπωρήθηκε... από κεσαρική φυσιολογικά, έτσι. Ναι, ταλαιπωρήθηκε η μητέρα μου στη γέννα. Δεν λέγανε οι γιατροί ότι θα ζούσα. Επειδή ήμουν πάρα πολύ μεγάλο μωρό, με βάλανε 40 μέρες στη θερμοκοιτίδα. Είχα έτσι ενδοκρανιακή κάγωση, δεν ξέρω, ήμουν μεγάλο μωρό. Και στο τρίτο της παιδί η μαμά είχε σοβαρά πάλι προβλήματα και μετά τη γέννα αμέσως πήγε η Αγγλία, που νομίζω είχε μείνει ένα χρόνο μετά εκεί. Ο Θεός προφήτευσε ότι θα περνούσε μέχρι τάφου, μέχρι άδου και μέχρι σταυρού. Τα είχε προφητεύσει αυτά. Ήταν τρία στάδια τα οποία τα πέρασε και στα τρία της τα παιδιά. Και μετά είπε ο Κύριος ότι θα τη λαμπρύνει και θα της δώσει το Πνεύμα του Άγιου. Και όταν ήταν η Αγγλία, είχε ζητήσει από τον Κύριο, λέει, «Κύριε μου, μην επιτρέψεις να χάσω τη ζωή μου, να με χαρίσεις τον άντρα μου και σου υπόσχομαι ότι θα μεγαλώσω τα παιδιά μου με το Ευαγγέλιο». Ήταν μια υποσχέση την οποία την κράτησε. Ο Θεός δεν επέτρεψε να πεθάνει, επέστρεψε πίσω. Ο πατέρας μου εξασκούσε το επάγγελμα της οδοντιατρικής. Η αδερφή μου η μεγάλη ήταν μαζί του. Εγώ ήμουνα με τη γιαγιά στο χωριό, όσο χρόνο εγώ διάστημα ήταν η μαμά στην Αγγλία, και η αδερφή μου η μικρή σε ασθενείς του, σε ένα χωριό Αθιένου, τη λένε, οι οποίοι ασθενείς αυτοί τώρα είναι εν Κυρίω. Και τους γνωρίζετε και ανάμεσά σας. Αυτά ήταν τα χρόνια μας που η μαμά ήταν άρρωστη. Η γιαγιά μου ήταν πιστή στο χωριό. Και μας μεγάλωσε με το Ευαγγέλιο η μαμά και μάλιστα κράτησε την υπόσχετή της. Όσα χρόνια ετοιμαζόταν ο πατέρας μου να πάει δουλειά, πριν ακόμα εμείς πάμε σχολείο, ξυπνούσε νωρίς, έκανε το πρόγευμα, ανοίγε το Λόγο του Θεού και έμπαινε μέσα στους ψαλμούς και μελετούσε. Μεγαλόφωνα. Μας έμαθε αυτό το μάθημα ο Λόγος του Θεού να είναι μεγαλόφωνα στο σπίτι. Μετά, όταν ξεκινήσαμε εμείς σχολείο και είμαστε εμείς πλέον σε θέση να διαβάζουμε, υπήρχε πρόγραμμα στο σπίτι. Έπρεπε να, με τη σειρά, σήμερα ήταν η σειρά μου, να διαβάσω το Λόγο του Θεού, να ετοιμαστώ πιο νωρίς, να αρχίσω να διαβάζω το Λόγο του Θεού μεγαλόφωνα, ενώ ετοιμαζόντουσαν οι αδερφές μου και ο πατέρας μου ξυριζόταν, ας πούμε, την ετοιμασία για τη δουλειά, εμείς για το σχολείο. Μεγαλόφωνα, ξέρουμε το Λόγο του Θεού απ' έξω, δηλαδή, εάν κάποιος αδερφός ή ακούει το Λόγο του Θεού, ιδίως στους ψαλμούς και τις παροιμίες, αλλά ιδιαίτερα τους ψαλμούς, οι οποίοι ίσως ήταν ένα μέρος που κρανίσανε τη μάνα μου στο κρεβάτι του πόνου, οι ψαλμοί. Εάν κάποιος αδερφός ξεκινήσει ένα ψαλμό, ξέρω πώς συνεχίζει. Γιατί έχουν γραφτεί μέσα μας. Παιδάκια, βέβαια, το ξέρω. Και επειδή έζησε τον Κύριο η μάνα μου και ο πατέρας μου, αλλά η μάνα μου τον έζησε και ήταν ζωοποιημένος μέσα της και ήταν ζωοποιημένη η Θεία Θεραπεία εντός της και στη ζωή του σαν ζευγάρι, όταν μας μιλούσε για τον Κύριο ήταν συγκινημένη, τρέχανε τα μάτια της και ήταν δηλαδή η παρουσία του Θεού επάνω της και μετά γύριζε
προφητικός ο λόγος, διδαχή, ήταν όλα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ τον Θεό, ναι. Τι άλλο να πω. Η γιαγιά μου με μεγάλωσε αρκετά χρόνια στο χωριό, γιατί λόγω αυτά τα προβλήματα που είχε η μαμά μου με την υγεία της, μέχρι να πάω δημοτικό ήμουνα με τη γιαγιά στο χωριό. Ήταν ωραία χρόνια, όμως δεν είχα τη μαμά. Μπορώ να πω ότι ένιωσα τη στέρησή της και πιστεύω ότι αυτό το στάδιο της ζωής έπρεπε εγώ να γίνω ενήλικας για να το δώσω στον Κύριο και να... Να ελευθερωθείς από ελευθερωθώ, ναι, την έλλειψη αυτή. Ενώ σαν γονείς δεν μας στέρησανε τίποτα. Είχανε τις φτώχες τους γιατί ήτανε αυτοδημιούργητοι. Και δύσκολα τα χρόνια. Και δύσκολα τα χρόνια, ναι. Ελλάδα και την Κύπρο ιδιαίτερα. Ναι. Η μητέρα μου δεν εργάστηκε, ήταν στο σπίτι, μας προσφέρε τα πάντα, τα έκανε τα όλα η ίδια, για να μπορεί ο πατέρας να εργάζεται, να μπορεί να εξοφλά τα μηχανήματα του. Όμως δεν μας στερήσανε τίποτα. Ευχαριστώ τον Θεό. Ιδιαίτερα το παιχνίδι, τα παιχνίδια και τις σοκολάτες. Ήταν κάτι το οποίο δεν θέλανε να μας στερήσουν. Και ενώ δούλευε μέχρι πολύ αργά, τον βλέπαμε μόνο μεσημέρι το μεσημέρι και το βράδυ λίγο πριν κοιμηθούμε. Σαββατοκύριακα ήταν το έξω μας, δεν έμεινε μέρος στην Κύπρο που δεν μας πήρε. Και εκκλησία ποτέ δεν χάσαμε. Ποτέ. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Ήταν υπέροχο. Όχι κάθε Κυριακή, κάθε μέρα. Όποτε είχε συνάθρηση. Και κάθε πότε είχε τότε συνάθρηση η Εκκλησία, ρε, να θυμάσαι. Δεν θυμάμαι πότε είχαμε, όμως μια μεγάλη περίοδο της ζωής μας περάσαμε ένδοξα χρόνια. Στην παρουσία του Θεού. Στην παρουσία του Θεού. Έβαλε ο Κύριος στην καρδιά του πατέρα μου. Νομίζω ήταν μια περίοδος που ο αδερφός ο Ποιμένας έπρεπε να πάει Αμερική, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο. Και είχε αναλάβει ο πατέρας μου το έργο στη Λευκωσία και το έβαλε στην καρδία του να γίνεται κάθε βράδυ συνάθρηση στο σπίτι. Εκτός από τις μέρες που είχε συναθρήσεις. Στην εκκλησία. Στην εκκλησία. Και εκεί έπεσε το Πνεύμα το Άγιο με δύναμη. Είχαν λειτουργήσει τα χαρίσματα και στη Λευκωσία. Ένδοξα. Σε σημείο που οι αδερφοί για να μπουν μέσα να ανοίξουν την πόρτα δεν μπορούσαν αν δεν υπήρχε αποκατάσταση Άγια μέσα στις καρδίες τους. Ήταν ακτινογραφία. Δόξα στον Κύριο. Δόξα στον Κύριο. Και εμείς μεγαλώσαμε σε αυτό το περιβάλλον. Είμαστε μικρά. Θυμάμαι η αδερφή μου, η μικρή μας ήταν 3 χρονών. Εγώ 3,5 χρόνια, 6,5. Και άλλη μια αδερφή περίπου 2 χρόνια και κάτι μήνες. 8,5 χρονών, ναι. Αυτές ήταν οι ηλικίες μας που είχε πέσει με δύναμη το Πνεύμα του Άγιο ξανά και στη Λευκωσία. Αν και οι γονείς μας τα ζήσαν αυτά τα χρόνια, ας πούμε, εν κυρίω και στην αρχή του γάμου τους. Ναι. Και θυμάμαι ότι έπεσε το Πνεύμα του Άγιο και στην αδερφή μου τη μικρή 3 χρονών και γλωσσολαλούσε το παιδί και προφήτευε. 8 χρονών, όταν είχε γίνει αδερφή μου, ήθελε να πάρει να βαφτιστεί και έλεγε ο αδερφός ο Κούνας ότι πρώτη φορά είδα παιδί στη διακονία μου τόσο μικρό να συνειδητά να θέλει να βαφτιστεί. Είχαμε βαφτιστεί στα ενίδατη, ας πούμε, από μικρή ηλικία. Πώς χρονίσουν ότι σε βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, θυμάσαι, Ρένα? Εγώ βαφτίστηκα, ήμουνα Δευτέρα του Γυμνασίου, 13 χρονών. Γυμνασίου, 13 χρονών. Και οι αδερφές σου την ίδια περίπου ηλικία. Πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Τέλος πάντων. Ναι, δεν θυμάμαι, αδερφέ μου, ναι. Οπότε προχώρησε η ηλικία σου στο γυμνάσιο. Ναι. Βαφτισμένη με Πνεύμα Άγιο. Βαφτίστηκα πρώτα στο νερό και μετά πήρα το Πνεύμα του Άγιο. Όπως το λέει η γραφή, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Ήταν η πιο ωραία μέρα της ζωής μου όταν πήρα το Πνεύμα. Όταν βαφτίστηκα στο νερό. Α, ναι. Όταν βαφτίστηκα στο νερό, δεν θα ξεχάσω αυτή την εμπειρία. Σκυρτούσα. Ναι. Το Πνεύμα το Άγιο το έλαβε σε προσευχή στο σπίτι σου ή στην εκκλησία? Το πήρα στην εκκλησία. Ήταν μια περίοδος όπου ένας αδερφός υπεύθυνος για τους νέους
κάθε φορά που είχαμε τη συνάθρηση της νεολαίας, μέναμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Τι ωραία. Στην προσευχή εννοείς. Στην προσευχή. Και 6-6 τα παιδάκια περνάνε πνευμάγιο. Ωραία. Εγώ δεν πήρα εκείνη τη μέρα, αλλά 6-6 σε σημείο που οι γείτονες μας φέρνουν αστυνομία. Επειδή είχατε δυνατή τοξολογία. Δυνατή, δεν αντέχανε. Πόσο να τους ενοχλούν, μας φαίνεται την αστυνομία. Μάλιστα, δόξα. Και πέρασαν τα χρόνια, τέλειωσε το γυμνάσιο. Ναι. Έχεις άλλη κάτι να μας πεις από την ηλικία του γυμνασίου σου? Δεν θυμάσαι. Όχι, έχω πολλά να πω. Α, έχεις πολλά να πεις. Πες έχω πάρα πολλά. Πες τα, ρε, να μου, πες τα. Πάντα ομολογούσα το Λόγο του Θεού. Από τον καιρό που ήμουνα στο δημοτικό, ομολογούσα σε συμμαθήτριες μου και στους δασκάλους μου. Από τον καιρό που ξεκίνησα, δηλαδή από 6 χρονών, από την πρώτη τάξη ομολογούσα. Και έτυχε αυτό το δάσκαλο μετά από χρόνια πολλά να έρθει μια αδερφή η οποία γνώρισε μετά τον κύριο και μου λέει: έχουμε ένα γείτονα μας δάσκαλο. Όπου μου λέει: αυτά τα χρόνια μας τρέπει και μου τα έλεγε και μία μαθήτρια με 6 χρονών, μου λέει. Και έτσι ευχαριστώ το Θεό που δεν κρατούσα το στόμα μου κλειστό. Αλλά ήταν αυτή η πηγή η οποία ξεκινούσε από το σπίτι μας. Αυτός ο ζωντανός ο λόγος που δεν μπορούσε να κρατηθεί μέσα από τη μάνα. Και στην εκκλησία. Και μετά κατεβαίχτες στο σχολείο, δεν μπορούσαμε, ας πούμε, λέγαμε τα Λόγια του Θεού. Και έτσι και στις συμμαθήτριες μου και μετά και στο γυμνάσιο θυμάμαι και στο εν ώρα του το θρησκευτικό μιλούσα, αδερφέ. Και μάλιστα πήγαινα και οργανωμένη, διότι ήταν θέματα τα οποία ήταν πλέον και... Διδασκαλία, θεολογικά. Διδασκαλία, ναι. Έτσι ήθελα να ξέρω ακριβώς να τα αφήσω και πήγαινε οργανωμένη για το Λόγο του Θεού. Έδωσες εξετάσεις ή πήγες στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα χωρίς. Πώς μπήκες, γιατί εσύ σπούδασες οδοντογιατρός και εσύ, ναι. Ναι. Πώς πήγες στο Πανεπιστήμιο? Προσπάθησα να περάσω Αθήνα, δεν πέρασα για 2 χρονιές. Πέρασα εισαγωγικές, μάλλον είχα δώσει γλώσσα Ιταλικά, πέρασα Ιταλία. Α, στην Ιταλία. Πέρασα Ιταλία, έκανα 3,5 χρόνια γενική ιατρική εκεί πέρα, ξανέδωσα εξετάσεις και με δεχτήκανε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και τελείωσα οδοντιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μάλιστα. Και εκείνη την περίοδο εμφανίστηκε στη ζωή σου ένας νέος αδελφός, ένας όμορφος και νέος αδελφός, πνευματικός ο αδερφός μας Σοφρόνης, έτσι. Ναι. Κάπως έτσι δεν πρέπει να γίνει. Να πω και εγώ για τη δόξα του Κυρίου ότι ο πεθερός μου είχε δει όνειρο στο σπίτι του πρωτού με γνωρίσει και όταν με γνώρισε θυμήθηκε το όνειρο που είχε δει, όπως και τον άλλο του γαμπρό βέβαια. Και να πω ότι πράγματι το γεγονός ότι τα πεθερικά μου είχαν ζήσει, είχαν πολύ ωραίες πείρες με τον Θεό. Θυμάμαι που μου διηγόντουσαν τα χαρίσματα που είχαν ζήσει, γιατί το Πνεύμα του Άγιο μαρτυρούσε μέχρι και την εισβολή των Τούρκων πολλά χρόνια πρωτού γίνει, με λεπτομέρειες, όπως σας είπε και η γυναίκα μου για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πρωτού γίνει. Και πολλά πολλά ιστορικά γεγονότα τα έχει προφητεύσει το Πνεύμα του Άγιο σε αυτό το μικρό χωριό. Πολλές φορές λέει ο πεθερός μου τους διηγούνταν και τα ενύπνια που είχαν δει και την ερμηνεία, όπως μας αναφέρει στο Δανιήλ, διαπνεύματος Αγίου. Αυτές οι αγράμματες γυναίκες. Και θυμάμαι ότι αυτά με κατέπληξαν που τα άκουσα εγώ και γεννήθηκε μια πολύ δυνατή επιθυμία μέσα στην καρδιά μου να έχω και εγώ παρόμοιες εμπειρίες, να μου μιλάει ο Θεός με το Πνεύμα το Άγιο και θυμάμαι προσευχόμουν στο Θεό με δάκρυα πολλά και έλεγα: Κύριε, θέλω να σε γεύομαι, θέλω να μου μιλάς συστηματικά. Και πράγματι θυμάμαι τότε που λίγο μετά που παντρευτήκαμε μου δόθηκε η ευκαιρία να εργαστώ στη Λάρνακα και είχαμε μια αδερφή τότε που για αυτή ήταν γνώριση τον Κύριο στην Ελλάδα και ουσιαστικά εγώ και αυτή ξεκινήσαμε τη χάρη του Θεού το έργο στη Λάρνακα με τη δύναμη του Κυρίου και μου σχεδόν κάθε φορά που μαζευόμαστε κάθε εβδομάδα ρωτούσα τον Κύριο και δια Πνεύματος Αγίου έπαιρνα απαντήσεις από το στόμα της αδερφής μας που χρησιμοποιούσε το στόμα της ο Κύριος. Και όπως σας έχω πει, όλη αυτή η αγάπη για το Πνεύμα το Άγιο και για τα χαρίσματα γεννήθηκε μέσα μου από αυτά που συμμεριζόντουσαν τα πεθερικά μου από τις εμπειρίες τους στο παρελθόν.
Για να συνεχίσουμε τη Ρένα, πώς συνάντησες τον Σοφρόνη. Ναι, εγώ ήθελα να πω ότι από παιδί είχα ζήλο να γίνω γιατρός. Ήξερα τι ήθελα να γίνω. Ήθελα να γίνω γιατρός για να υπηρετήσω τον Κύριο, για να θεραπεύω τους ασθενείς, τους αρρώστους και να τους μιλώ για τον Χριστό. Δηλαδή το είχα αυτό έτσι μέσα στην καρδιά μου από παιδάκι. Και ο Θεός επέτρεψε να εκπληρωθεί αυτό το σχέδιο στη ζωή μου. Και ήθελα να γίνω και ιεραπόστολος. Είχα αυτά τα δύο όνειρα στη ζωή μου. Και όταν σχεδόν τελείωνα την οδοντιατρική, ζήτησα από κάποιον αδερφό μας, ο οποίος ήταν υπεύθυνος στο έργο, και ήξερα ότι υπήρχε ένα χριστιανικό κολέγιο στην Αμερική. Ζήτησα να μου δώσουν πληροφορίες, να μου στείλουν έντυπο, για να προχωρήσω, μετά να πάω ένα χρόνο σε αυτό το σχολείο και μετά να πάω κάτω στη Τζιμπάμπουε. Αυτά ήταν δηλαδή το ένα το μετά τα σχέδια τα ειδικά μου. Και ο αδερφός καθυστέρησε να μου στείλει αυτά τα χαρτιά. Εν τω μεταξύ δεν είχες τελειώσει η ιατρική? Όχι, ήταν τελευταίο χρόνο και λέω, αδερφέ, είμαι τελειόφυτος. Άρα θέλω να μου δώσεις αυτά, γιατί προτίθεμαι να πάω ένα χρόνο σε χριστιανικό κολέγιο για να μπορέσω μετά, ας πούμε, να το συνδυάσω. Θέλω να πάω να χρησιμοποιήσω τη δουλειά μου κάτω στη Τζιμπάμπουε. Ήταν το όνειρό μου αυτό. Και ο αδερφός μου τα έστειλε με πολύ καθυστέρηση, 10 μήνες περίπου καθυστέρηση, και μία εβδομάδα μετά παραβωνιάστηκα. Δεν πρόλαβε δηλαδή. Ο Θεός μάλλον πρόλαβε. Ο Κύριος έβαλε. Ο Θεός πρόλαβε. Ήξερε ότι ήμουν άνθρωπος ο οποίος είχα ζήλο Θεού, τον αγαπούσα, αλλά είχα σχέδια δικά μου. Αμήν. Αυτά που ήθελε να εκπληρωθούν, τα εκπλήρωσε ο Κύριος στη ζωή μου. Τα άλλα τα διόρθωσε. Πάρα πολύ ωραία. Αμήν. Ευχαριστώ τον Θεό, γιατί το γνώρισα. Εν τω μεταξύ, ήταν εκείνο το διάστημα, η μία μου η αδερφή ήταν η Αγγλία για να κάνει training, γιατί είχε τελειώσει η αγγλική φιλολογία. Η άλλη είχε πάει Ιταλία για ιταλική φιλολογία. Και ήμουν εγώ στην Ελλάδα, όπου είχα μόνο μία εβδομάδα διακοπές και λέω, θα μείνω. Δεν θα πάω Κύπρο, είναι πολλά τα λεφτά, δεν θέλω να ξοδευτούν οι γονείς μου. Και μου λένε, έλα οι γονείς μου, τους λέω, όχι, δεν θα έρθω για μία εβδομάδα να σας φάω τα λεφτά σας. Όμως μου μίλησε ο Κύριος, έχω δει τον εαυτό μου στην παρουσία του Θεού, οι γονείς μου να με έχουν ανάγκη. Και λέω, Κύριε μου, εάν είναι μόνο αυτός ο λόγος να πάω στην Κύπρο, θα καλώς πάω. Θα πάω. Και εκείνο το καλοκαίρι γνώρισα τον σύζυγό μου. Μα είχαμε προξενιάγια. Ο ποιμένας της εκκλησίας μας, μας μίλησε, εμάς μας μίλησε για τον αδερφό Σοφρόνη. Ο αδερφός Χρήστος Σακαλής. Σακαλής, ο αδερφός Χρήστος Σακαλής, ο οποίος τώρα είναι στην παρουσία του Κυρίου. Και μία άλλη αδερφή δασκάλα, η οποία ήρθε και μας μίλησε προσωπικά για τον αδερφό Σοφρόνη, ότι είναι άγιο παιδί και ότι είναι καλός και τον ξέρουν. Εγώ, επειδή ήταν λίγος χρόνος όταν επέστρεφα από από την ιατρική να έρθω να δω τους γονείς μου. Δεν τον είδα, δεν τον γνώρισα, ήταν και ντροπαλός. Ακόμη είναι πάντως, από ό,τι ξέρω. Όχι, θα σας πω πόσο ντροπαλός ήταν μετά. Θα σας πω μετά. Δηλαδή, πέρασε παρατήρητος. Δεν τον έβλεπα στην εκκλησία. Αυτός με έβλεπε όμως. Και έτσι ήταν ένα προξενιό Άγιο, αδερφιά. Μου μιλήσανε και ήταν η πρώτη φορά που είπα, δεν είπα όχι. Έτσι είχα ένα φόβο για το γάμο, φοβόμουνα. Δεν ήξερα, ας πούμε, αν θα έβρισκα κάποιο να επιτύχει. Ήθελες να είναι από το Θεό. Ναι. Και θυμάμαι όταν ήμουν φοιτήτρια στην Αθήνα, άλλα αδέρφια πηγαίνανε σε άλλες συνάξεις δεξιά-αριστερά. Εγώ τους έλεγα, εγώ δεν φεύγω από εδώ, και ο Κύριος το χρησιμοποίησε αυτό. Και τους έλεγα, εμένα από πέτρα θα με αναστήσει άντρα ο Κύριος, εγώ δεν θέλω δεξιά-αριστερά να γυρίζω, και αν δεν είναι πνευματικός και τον κάνεις αυτή τη σύντομη γνωριμία, θέλω να το γνωρίσουμε στην εκκλησία. Και έτσι και έγινε, και όταν μου μιλήσανε δεν είπα όχι. Και ήταν και η πρώτη φορά που λέω, Κύριε, δεν ξέρω πώς είναι να μιλάς με προφητεία, να μου μιλάς προσωπικά. Του λέω, θέλω να μου μιλήσεις εμένα προσωπικά, για να έχω και τη βεβαιότητα μέσα μου. Και ήμουν στείλε μέσα σε κάποια αδέρφια,
σε έναν αδερφό Γιάννη Κατινά. Ήταν Ελλαδίτης παντρεμένος με Κύπρη αυτός ο αδερφός. Και μου λέγανε είναι καλός ρε να μου να τον πάρεις. Τους λέω εντάξει αφήστε με. Ξαπλώσαν εκεί το μεσημέρι και όπως ήμουν μόνη μου στο σαλόνι μου μίλησε ο Κύριος. Και μου λέει μακροθυμήσατε και εσείς στηρίξατε την καρδία σας διότι η μέρα του Κυρίου επλησίασε. Αμήν. Όμως για να το βεβαιώσει ο Κύριος την ώρα που ήδη μιλούσε το στόμα μου είχα πάρει έτσι αφηρημένα ας πούμε, ένα χαρτάκι από τον άρθρο της ζωής και όταν ήδη το είχα σηκώσει τα λόγια είχαν βγει από το στόμα μου και όταν το είχα σηκώσει και μετά είδα μετά που τελείωσε ήταν ακριβώς το ίδιο. Δόξα τω Θεώ. Ναι, ευχαριστώ τον Θεό. Ήτανε λίγος ο χρόνος, γνωριστήκαμε στην Πάφο, στο σπίτι, έξω από το σπίτι του αδερφού του άντρα μου και στην εκκλησία. Στην Πάφο, έμενε στην Πάφο τότε? Όχι, ήταν αυτή η Ευαγγελιστική Εκστρατεία που σας είχα πει πιο νωρίς ότι τότε είχα και εγώ την εμπειρία με το Πνεύμα το Άγιο, ναι, την πρώτη μου. Α, όταν τον βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, τότε γνωριστήκατε. Ναι. Τότε, με πήραν οι γονείς. Δύο δώρα σου έκανε μαζί ο Θεός, ε. Ναι, με πήραν οι γονείς μου κάτω και γνωριστήκαμε. Εν τω μεταξύ, οι γονείς μου είχαν πάρα πολύ χαρά. Και λέγανε μου ρε να μα τον πάρεις αυτά, μαμά τους λέω, περιμένετε, αν είναι από τον Κύριο θα γίνει. Μάλιστα είχα και τις κλινικές που δεν μπορούσα να τις αφήσω. Και είχα μία μαρτυρία μέσα μου ότι θα μου γράψει. Όταν επέστρεψα πίσω Αθήνα, διότι λέω δεν μπορούσα να τις αφήσω, αν είναι από τον Κύριο θα γίνει. Και όντως και έτσι έγινε. Κάθε μέρα που έβαζα το κλειδί στην πόρτα στην Αθήνα για να πάω πάνω, έφευγα από το πανεπιστήμιο και ερχόμουν σπίτι και έβαζα έτσι πάντα κοίταγα εκεί που είναι το γραμματοκιβώτιο, ναι. Γιατί ένιωθα ότι θα μου στείλε γράμμα. Ξαφνικά το βρήκες μπροστά σου το γράμμα. Στο μήνα μου ήρθε γράμμα. Στο μήνα μου έστειλε γράμμα, πήγα πάνω, το άνοιξα, προσευχήθηκα, έκανα τον έσκαφέ μου, προσευχήθηκα και το άνοιξα το γράμμα αυτό. Ήτανε 4 σελίδες γράμμα. Και κάθε μέρα προσευχόμουν και μετά το διάβαζα. Κάθε μέρα αυτό το γράμμα και ο Κύριος μου κάλυψε το χαρακτήρα του μέσα από αυτό το γράμμα. Και εγώ του έστειλα πάλι, το έστειλα πίσω απάντηση. Δεν ήταν τόσο ας πούμε ζεστό γιατί δεν ήξερα, δεν είχα την επιθυμία. Αλλά του έγραψα ότι αδερφέ μου να προσευχόμαστε και δυο και αν είναι από τον Κύριο θα γίνει αυτό την περίοδο της ζωής μου. Δεν μπορώ να αφήσω τις κλινικές και μου στέλνει ένα πολύ σύντομο γράμμα ότι έρχομαι να σε γνωρίσω. Mm. Και ήρθε Ελλάδα, έμενε στον αδερφό του στα Βρυλίσια. Στα Βρυλίσια, έμενε εκεί, ερχόταν κάθε μέρα, γονατούσαμε, προσευχόμασταν και τι κάναμε τις βόλτες μας. Τι ωραία. Δόξα τω Θεώ. Εδώ και όμως να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουν οι τηλεθεατές μας έναν ύμνο που θα βάλουν οι αδερφοί μας και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, να συνεχίσουμε για αυτά που έκανε ο Θεός πια στη ζωή σας σαν παντρεμένοι. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο ο Λόγος. Και ο Λόγος έγινε σάρξ, και κατόκισε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά το Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Θα κλείνουμε σε προσευχή.
Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και πάλι μαζί στη συνέχεια της ομολογίας των αγαπητών μας αδελφών Σοφρόνης και Ρένα. Σας ακούμε. Ναι, στον έγκαμο βίο τώρα. Θυμάμαι που ξεκινώντας τη ζωή μας, σας ζευγάρι είχα ιδιαίτερη επιθυμία να χρησιμοποιήσει ο Κύριος το σπίτι μας για το έργο Του, για τη δόξα Του, για να γνωρίζουν άνθρωποι τον Κύριο, να οικοδομούνται ψυχές. Και
Πράγματι, εξ αρχής κάναμε προσευχές εδώ, συστηματικά, λίγες ψυχές ήμασταν. Και θυμάμαι σε μια προσευχή, λέω, «Κύριε, μίλησε μου», λέω, «για το σπίτι μου». Από μέσα μου έκανα εγώ αυτή την προσευχή. Και λέει το Πνεύμα του Άγιο με μια αδερφή, «Οικία Κυρίου», λέει, έτσι αμέσως. Και με πολλούς τρόπους ο Θεός μας εθάρρυνε να εργαστούμε, γιατί ήταν νεοσύστατο το έργο στην Κύπρο και μας εθάρρυνε. Στη Λευκοσία μάλλον, όχι στην Κύπρο. Ναι, γενικά δεν είχε επεκταθεί το έργο της Πεντηκοστής. Στη Λευκοσία δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ναι, ήταν παλιό το έργο, αλλά γενικά στην Κύπρο δεν είχε επεκταθεί σε άλλες πόλεις. Και είχα ζήλο από το Θεό να εργαστώ και έτρεχα στην Πάφο, θυμάμαι καταρχήν, που ήταν μια αδερφή μας εκεί. Και όμως με τη χάρη του Θεού βαζήλω στην καρδιά ο Θεός να πάμε και να κάνουμε σύναξη έστω και με ένα άτομο εκεί πέρα. Και μπήκανε σιγά σιγά τα θεμέλια. Θυμάμαι, μίλησα και σε έναν συνάδελφο μου τότε στην Πάφο, πίστεψε και σιγά σιγά όλη η οικογένεια του πίστεψαν. Οι αδερφές του, ο πατέρας, όλοι πίστεψαν στη συγγένεια. Και οργανώθηκε μέσα από αυτή τη συγγένεια μια εκκλησία στον Πύργο, σε ένα μακρινό χωριό εδώ στην Κύπρο, που είναι πιο πολύ από 3 ώρες χρειάζεται κανείς να πάει εκεί τώρα, λόγω της εισβολής των Τούρκων. Παλιά ήταν 1 ώρα και κάτι από Λευκοσία, τώρα πρέπει να πας βόλτα όλη την Κύπρο γύρω για να πας εκεί και είναι πιο πολύ από 3 ώρες ο δρόμος. Και μετά άρχισα να εργάζομαι και εκεί πέρα σε αυτό το χωριό όταν μπήκαν τα θεμέλια με τη χάρη του Θεού και με θάρρυνε ο Θεός με ποικίλους τρόπους. Θυμάμαι πριν πολλά χρόνια στη Λάρνακα σε μια προσευχή, ήθελα να είμαι βέβαιος ότι έχω αποστολή από το Θεό για αυτό το έργο. Και έλεγα, «Κύριε μου, εσύ με στέλνει», λέω, «ή μόνος μου πηγαίνω εκεί πέρα, ή από δική μου θέληση». Και μίλησε το Πνεύμα του Θεού, από μέσα μου πάλι είχα κάνει αυτή την προσευχή και λέει, «Εγώ σε στέλνω, Υιέ μου σοφρώνει», λέει, «στους μακράν, έχουν ανάγκη κατήχησης». Και πάντα ο Θεός ήταν έτοιμος να μας ενισχύσει, να μας εθαρρύνει, γιατί το έργο του Θεού δεν γίνεται με ανθρώπινες δυνάμεις. Και μέχρι τώρα συνεχίζω να πηγαίνω συστηματικά σε αυτό το χωριό. Και ο Θεός με θαρρύνει με τη φιλοξενία, με την αγάπη των αδερφών εκεί πέρα και πολλά αδέρφια ξεσηκώνει ο Κύριος για να με συντροφέψουν σε αυτό το ταξίδι. Και ευχαριστώ τον Θεό πραγματικά, γιατί είναι χάρης να εργάζεται κάποιος μέσα στο έργο του Θεού. Και θέλω να αναφέρω για τη δόξα του Κυρίου ότι προτού ξεκινήσω να πηγαίνω συστηματικά στο χωριό αυτό, μέσα από δύσκολους δρόμους, θυμάμαι που συμμεριζόμουν μαζί σας, αδερφέ μου, ότι θα μένω κλινήριστος και ένα μήνα, γιατί είχα προβλήματα με τη μέση και με τον αφιένα, γιατί τα ταξίδια επενεργούν αρνητικά, ας πούμε, βλάφτουν πολύ, όταν πρόκειται για περιπτώσεις μέσης και αφιένα. Και εσείς μου είπατε ότι, δεν ξέρω αν το θυμάστε, μου είπατε ότι βάλε μπροστά και όλα θα περάσουν. Και έτσι ακριβώς έγινε. Είναι 3,5 χρόνια τώρα, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με μέση και με αφιένα. Δοξασμένος ο Θεός. Εγώ πρέπει να τονίσω βέβαια, ναι, κάτι που δεν μπορείς να το πεις εσύ για σένα, ναι, ότι ο Θεός σου έχει δώσει χάρη, έχεις παρησία, ναι, έχεις χάρισμα, πιστεύω, Ευαγγελισμού. Ναι. Μιλάς όπου και να βρίσκεσαι, όλοι σε ξέρουν, ξένοι, Κύπροι, έναν άνθρωπο πιστό, ταπεινό, ναι, που ομολογεί το όνομα του Χριστού. Και εύχομαι κι εγώ, και τώρα και πάντοτε, και προσευχόμαστε ο Θεός να σου δίνει δύναμη, παρησία, ναι, και πολλά και καλά αποτελέσματα στο χρόνο. Ναι. Ναι, όντως είχα μια ιδιαίτερη συμπάθεια για τους ξένους. Και η Κύπρος τώρα είναι γεμάτη από ξένους, μέχρι Κινέζους, μέχρι Βιετναμέζους, όλα αυτά τα παιδιά. Και έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια και τους μιλώ για τον Κύριο. Και όντως έχουν επιστρέψει ψυχές και έχουν επιστρέψει πίσω στις χώρες τους. Και είναι παιδιά μάλιστα που κάνουν έργο τώρα για τον Κύριο στις χώρες τους. Και αυτό είναι χάρη Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Για να ευχαριστώ τον Θεό βέβαια και για τη γυναίκα μου, πάντα μου συμπαραστέκεται. Γιατί το να εργαστεί κάποιος για τον Κύριο δεν είναι. Χρειάζεται οπωσδήποτε συμπαράσταση από τη γυναίκα, συνεργασία. Είναι απαραίτητο αυτό, όλοι το ξέρουμε που εργαζόμαστε στο έργο του Θεού. Και όντως έχω μια αληθινή συμπαράσταση και συνεργασία και τις προσευχές της γυναίκας μου. Και είσαστε ευτυχισμένοι, αγαπημένοι, ενωμένοι. Πραγματικά δόξα είμαστε. Θεό, γιατί είναι ένας γάμος που τον έκανε ο Θεός, έτσι. Αμήν. Ρένα μου, και μετά ξαναρχόμαστε στον Σοφρόνη. Για πες μας, εσύ, πότε παντρευτήκατε, γιατί μας είπες το χρόνια. Το 1987 παντρευτήκαμε. Το 1987, σήμερα στην έχουμε Εκκλησία 2009, του δηλαδή 21 χρόνια
21 χρόνια παντρεμένη. Για πες μας. Είχαμε παντρευτεί στην Εκκλησία του Θεού, εκεί που γνωρίζαμε κιόλας. Και μετά, από 15 μέρες μετά το γάμο μας, ο σύζυγός μου είχε εκδηλωθεί, μάλλον αυτό που είχε καρκίνο, διηθητικό καρκίνο παχαίος εντέρου. Καρκίνο παχαίος εντέρου. Διηθητικό ήταν, ναι. Διηθητικό, τι ναι. Και νέος ήταν τότε. Εκδηλώθηκε μέσα στο μήνα του μέλητός μας. Ναι, ευχαριστώ το Θεό γιατί ο Κύριος μου τον εχάρισε. Ευχαριστώ το Θεό όμως πριν από αυτό, την περίοδο που ήμουνα εγώ φοιτήτρια, είχα προσωπική εμπειρία με τον Κύριο για Θεία Θεραπεία. Είχα ακούσει όλα τα χρόνια που ζούσα, που μεγάλωσα, από τους γονείς μου θεραπείες που είχαν στη ζωή τους και από άλλους αδερφούς που φιλοξενούσαν αυτά τα χρόνια οι γονείς μου. Αλλά είχα εκείνο το διάστημα που ήμουν φοιτήτρια, είχα εγώ προσωπική εμπειρία με τον πατέρα μου. Είχε θεραπευτεί από έλκος του στομάχου, 11 χρόνια έλκος, οι οποίοι οι γιατροί είπαν ότι μάλλον είναι καρκίνος. Και μετά, όταν είχε ξανακάνει γαστροσκόπηση, οι γιατροί του είπαν ότι είναι θεραπευμένος. Ούτε καν ουλή βρίσκανε. Δόξα στον Θεό. Ο πατέρας μου είχε πάει μπροστά και τον αλείψανε με έλαιον, οι πρεσβύτεροι και ο ποιμένας με έλαιον. Και λέει, θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό. Να σε διακόψω λιγάκι, ναι. Συγγνώμη. Είχε πάει μπροστά να τον αλείψουν με λάδι, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, σύμφωνα που με λέγει, ναι. Ο Λόγος του Θεού, ασθενή της μεταξύ σας, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους να λείψουν με λάδι στο όνομα του Χριστού και με ταπείστος ευχή θα σώσει τον πάσχοντα. Αμήν, σε εκπλήρωση εκείνη. Λοιπόν του Λόγου του Θεού, ο Σοφρόνης, Ο πατέρας μου και τον αλείψανε με έλαιο και λέει, εγώ θέλω να ευχαριστήσω προκαταβολικά για αυτό που θα κάνει ο Κύριος αύριο. Πάει την επομένη, κάνουν τη γαστροσκόπηση και το στομάχι του ήταν καθαρό, ούτε ουλή. Και αυτό ήταν η αιτία όταν συνέβηκε στο γάμο μου η ασθένεια του άντρα μου. Αμέσως μετά το γάμο. Αμέσως μετά το γάμο εκδηλώθηκε η ασθένεια που είχε στο σώμα του. Λέω, Θεέ μου, δεν το δέχομαι, δεν είναι από εσένα, εσύ είσαι αγαθός και αυτό δεν είναι από εσένα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού δεν το έχουμε. Για ένα μήνα έλεγα αυτό. Ενώ ίσως ήταν πριν γίνει εγχείρηση, μετά έκανε την εγχείρηση, ευχαριστώ τον Κύριο. Μας είπαν εγχείρηση για καρκίνους, παχαίως εντέρου. Ναι, αφαιρέσανε τον όγκο, σπλήνα, αναστόμωση κάνανε το παχέντερο. Οι γιατροί του κάνανε μία ραφή. Τόσο κακή, ας πούμε, του κάνανε ραφή, που, γιατί δεν ελπίζανε ότι θα ζούσε. Και τώρα όταν το βλέπουν, λένε, είναι θαύμα. Ευχαριστώ τον Θεό. Είναι 22 χρόνια τώρα αυτό που... Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι ο Κύριος μου τον χάρισε. Όπως είπε και ένας αδερφός τότε, ο Κύριος μου φανέρωσε, λέει, ότι η ζωή σου, δεν ήταν η ασθένειά σου για ζωή, λέει. Αλλά ο Κύριος λέει, σου χάρισε τη ζωή, ένας παλιός αδερφός. Άρα λοιπόν έχεις πολλούς λόγους να μιλάς για τον Χριστό, για να σώζονται άνθρωποι, αλλά και για να δοξάζεις και να ευγνωμονείς τον Κύριό σου. Όμως εμένα, αδερφέ, εκείνη ήταν μια περίοδος ακόμα που πήγαινα στην Εκκλησία του Θεού. Είχαν γίνει έτσι όλα μαζεμένα, μετά που ο σύζυγός μου είχε τελειώσει η εγχείρηση, έγινε. Έκτοτε δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ τον Θεό. Υγείας, ναι. Και ο Κύριος μας χρησιμοποιεί για τη δόξα Του. Ευχαριστώ τον Θεό. Εγώ εξασκώ το επάγγελμα του οδοντίατρου. Πιστεύω ότι εκεί ψυχές αναπαύονται. Γιατί αυτό που έχω μέσα μου είναι πρώτα η παρουσία του Θεού. Και θέλω μέσα από τα δόντια, σαν οδοντίατρος, να τους δείχνω αυτό που έχω στη ζωή μου. Αγάπη εγώ έχω ένα λειτουργήμα, δηλαδή ξέρω να διορθώνω, να φτιάχνω δόντια, να αναγουφίζω τον ασθενή. Αλλά μέσα από αυτό τους δίνω τον Χριστό που έχω μέσα μου. Ευχαριστώ τον Θεό. Και έτσι περάσαν τα χρόνια, 21 χρόνια παντρεμένοι, αγαπημένοι. Είμαστε στο 2009 και τώρα έχουμε μπροστά μας τη συνέχεια της ζωής μας. Σε αυτή τη συνέχεια, τι θα έλεγες εσύ, Σοφρόνη, καταρχάς, και μετά τι θα έλεγε η Ρένα μας. Όσο περνούν τα χρόνια, αδερφέ μου, και βλέπουμε ότι ζούμε σε κακούς καιρούς, όπως λέει ο Λόγος του Θεού για τους έσχατους καιρούς, ότι θα είναι καιροί κακοί, ότι οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι,
ότι θα είναι φιλίδωνοι, μάλλον παρά φιλόθεοι, τα πτέκνα, απειθείς στους γονείς. Βλέπουμε όλα αυτά τα φαινόμενα στις μέρες μας. Και όλο μέσα μας η πληροφορία ότι σύντομα είναι η έλευση του Κυρίου είναι πιο δυνατή. Είναι πιο δυνατό αυτό μέσα μας. Και αντιλαμβανόμαστε βέβαια σίγουρα ότι η ζωή είναι σύντομη. Και αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο, πάνω απ' όλα, είναι να είμαστε έτοιμοι για τον ουρανό, είτε ο Κύριος μας καλέσει με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με την αρπαγή της Εκκλησίας, είτε μια προσωπική κλίση, είτε γιατί κλείνει αυλαία, δηλαδή έρχεται ο Κύριος και κλείνει αυλαία και τελειώνει η παρούσα οικονομία. Δηλαδή πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει να έχουμε να τελειώσουμε τον δρόμο μας με τα χαράς και με πίστη, να μαυρεί ο Κύριος με πίστη στη καρδία μας και με προσδοκία να δούμε το πρόσωπο του, με δυνατή επιθυμία να δούμε την επιφάνεια του. Αμήν, πάνω απ' όλα αυτό μας ενδιαφέρει. Βέβαια, σίγουρα ζητούσαμε και ζητούμε από τον Κύριο να μας χαρίσει ένα παιδάκι για να ολοκληρωθεί η οικογένεια μας. Αμήν, ποτέ όμως δεν γεννήθηκε στην καρδιά μου κάποιο παράπονο για το γεγονός ότι δεν έχουμε παιδί. Γιατί ξέρω ότι ο Θεός όντως είναι αγαθός. Τώρα, ακριβώς γιατί επιτρέπει ο Θεός, δεν ξέρω ακριβώς τόσα χρόνια. Σίγουρα είμαστε κι εμείς άνθρωποι με ελλείψεις. Όμως ξέρω ότι μέσα στην αγαθότητα του ο Θεός μπορεί, έστω και τώρα μετά από 22 χρόνια γάμου, να μας χαρίσει ένα παιδάκι. Αμήν. Γι' αυτό και το ζητάω. Το ζητάω. Δεν είναι η πρώτη μου προτεραιότητα, όμως ξέρω ότι θα μας δώσει χαρά. Και ζητούμε με αυτήν την ευκαιρία και από τα αδέρφια μας, μας ακούνε και ξέρω ότι υπάρχει αγάπη στους αδερφούς και ενδιαφέρον και αδέρφια που ζήσανε. Είχαν μια καθυστέρηση, ας πούμε, στο να αποκτήσουν παιδί και μπορούν να μας καταλάβουν καλύτερα, να προσεύχονται θερμά για μας. Δόξα τω Θεώ. Αν κατάλαβα καλά, η ιεραρχία, η προτεραιότητα μέσα στα αιτήματά σου είναι πρώτον η Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν, δόξα τω Θεώ. Να είμαστε έτοιμοι εκείνη την ημέρα που θα έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει. Αμήν. Δεύτερον, να δεις τη δόξα του Χριστού εδώ, να δεις το έργο του Θεού, να δοξάζεται ο Ιησούς Χριστός με σωτηρίες και με ενέργειες στην Κύπρο. Αμήν. Και τρίτον, αν ο Θεός θέλει, να σας χαρίσει ένα ευλογημένο. Αμήν, και όχι μόνο ένα, ένα ευλογημένο και περισσότερα ακόμη, ναι, παιδάκια. Εγώ ζητώ περισσότερα, ναι. Έτσι, περισσότερα. Έχουμε βέβαια πνευματικά παιδιά, είναι νέοι που μας αγαπάνε, που τους φέραμε στον Κύριο και τους αμήν, βοηθήσαμε, αμήν, χάρη του Θεού στο περπάτημα τους. Και αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο, κάτι πολύ ωραίο να το ζει κανείς. Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλη την αδερφότητα, μια ωραία οικογένεια, μια υπέροχη οικογένεια. Δηλαδή μέσα στην οικογένεια του Χριστού και κάποιος που δεν έχει παιδιά αισθάνεται ότι έχει. Και ακόμη και γονείς βρίσκεις, όπως λέει ο Κύριος. Αμήν. Και αδέρφια, δόξα τω Θεώ. Ρένα μου, φτάσαμε μέχρι εδώ. Ποια είναι η προσευχή σου, τι ζητάς από τον Κύριο, τι θα ήθελες από τον άντρα σου, αλλά βασικά τι θα ήθελες από τον Χριστό. Ευχαριστώ τον Θεό για όσα περάσαμε μέχρι τώρα, για όλα τα καλά που είχαμε. Προσμονή μας είναι να είμαστε έτοιμοι μέσα στο έργο του Θεού και ο Κύριος να μας χαρίσει το νησί μας. Αμήν, Χριστέ. Θέλω να εργαζόμαστε για αυτό το νησί. Αμήν, που το αγαπάμε. Χριστέ μου, για την Κύπρο μας. Ναι. Και εμείς την αγαπάμε την Κύπρο, ρε, ναι, να ξέρεις. Όλοι αλλά είμαστε υπεπόσμενοι. Στην Ελλάδα αγαπάμε την Κύπρο, βέβαια, όχι, ναι, σαν και εσάς. Mm. Και θέλουμε να δούμε τη χάρη του Χριστού. Θέλουμε να εργαστούμε για αυτό το νησί με όλες μας τις δυνάμεις. Και να έχει ειρήνη αυτό το νησί. Ναι. Και να τακτοποιηθούν τα πράγματα, γιατί το Κυπριακό πάντα είναι ένα πράγμα δύσκολο στις καρδιές όλων μας. Να βλέπουμε την κατοχή στο 1/3 του νησιού δεν είναι κάτι το πολύ ευχάριστο, αλλά μαθαίνω. Και δεν μας το πες, ότι πηγαίνεις και εκεί, στα κατεχόμενα θέλω να πω. Και δόθηκε η ευκαιρία, ναι. Άντε, πες μας, Θεό. Εγώ θα σταυράζω. Γνώρισα Τούρκους αδερφούς, ένας αδερφός μας ειδικά Τουρκοκύπριος, που εργάζεται με πολύ αυταπάρνηση και με κίνδυνο της ζωής του για τον Κύριο. Ήρθε και στο σπίτι μας, φάγαμε, αισθανόμαστε ότι σαν να το ξέραμε χρόνια, αληθινή αδερφή. Εξάλλου η αγάπη μας είναι για όλους τους Τούρκους βέβαια, είτε γνωρίζουν τον Κύριο είτε όχι. Εγώ θα πω με τη χάρη του Θεού ότι είχα μια ιδιαίτερη επιθυμία να εργαστώ ανάμεσα στους Τούρκους. Με κλάματα προσευχόμουν στον Κύριο. Και θυμάμαι μια μέρα στην αυλή μου όταν ήμουνα και ο Κύριος μου μίλησε τη λέξη Κωνσταντινούπολη πολύ καθαρά και σε λίγες μέρες μας καλέσανε Τούρκοι να πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Ήθελαν να μάθουν για τον Κύριο. Τι λες, και πήγαμε με αυτή την ευκαιρία και στην Κωνσταντινούπολη και βλέπω ότι ο Κύριος εκπληρώνεται τις επιθυμίες
το φοβουμένον αυτόν. Τώρα που ερχόμαστε, πρέπει να πω εγώ, σε να σε διακόψω για να βοηθήσω, όχι να βοηθήσω, για να συμπληρώσω αυτά που δεν λες εσύ. Ήταν κάτι εργάτες Τούρκοι εδώ και σταματήσανε, τους είχες δώσει το Ευαγγέλιο, σε κοιτάγανε με σεβασμό, σου ομολογούσαν ότι διαβάζαν το Ευαγγέλιο και έβλεπα και τη χαρά του Χριστού στο πρόσωπό σου. Ναι, δόξα τω Θεώ, είναι μεγάλη χαρά κάποιον να συμμερίζεται την αγάπη του Θεού, γιατί η αγάπη του Θεού είναι για όλους τους ανθρώπους. Και παρόλο που οι Τούρκοι πήραν τα χτήματα του πατέρα μου, η οικογένειά μας ήταν φτωχή, ζήση του ήταν τα περιβόλια του στην κατεχόμενη περιοχή, όμως ο Θεός βάλει πολύ αγάπη για αυτό το λαό. Μπορώ να πω ότι έχω ιδιαίτερη αγάπη για τους Τούρκους. Και προσβλέπω και στο μέλλον ο Θεός να τα μεταχειριστεί αυτό. Για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ναι, αυτό, ναι. Έχω πάει, όπως σας είπα, στα κατεχόμενα κατά επανάληψη. Έχω δει ότι υπάρχει έργο Θεού. Βοηθήσαμε με ποικίλους τρόπους, με τη χάρη του Θεού. Με μεγάλες δυσκολίες και κινδύνους, έτσι δεν είναι? Εγώ στην αρχή, για να είμαι ειλικρινός, όταν θα πήγαινα, είχα φοβία, γιατί άκουσα ότι κινδυνεύει και η ζωή αυτών που αναμειγνύονται. Αλλά όταν μπήκα πια μέσα από την πύλη, περάσαμε προς τα κατεχόμενα, ήμουν ελεύθερος από κάθε φόβο. Γιατί ήταν ο Κύριος μαζί. Γιατί ήταν ο Κύριος μαζί, να μην. Άλλως δεν νομίζω ότι είσαι ιδιαίτερο παλικάρι, έτσι. Όχι, να μην, δόξα τω Θεώ. Αλλά είναι η παρουσία του Θεού και η χάρη του. Όλα είναι χάρη του Θεού στη ζωή μας, αμήν, δόξα τω Θεώ. Ρενούλα μου, σε διακόψαμε στο συλλογισμό σου. Αδελφέ μου, ναι. Θέλουμε ο Κύριος μας χάρη στο νησί μας, τους συνανθρώπους μας να σωθούν. Και αυτός είναι ο σκοπός μου που συνεχίζω και εργάζομαι σε αυτό το επάγγελμα. Στα κατεχόμενα έχεις πάει ποτέ εσύ? Ναι, έχουμε πάει. Έχεις τη χαρά του να μιλάτε για τον Κύριο εκεί στους μουσουλμάνους, δεν είναι οι Τούρκοι, είναι μουσουλμάνοι. Ναι, και τους αγαπούμε πάρα πολύ. Πιστεύουν ως επιτοπλίστων Τούρκοι της Τουρκίας. Που είναι, δηλαδή έπικοι. Που είναι έπικοι, μεταφερμένοι εκεί, γιατί οι έπικοι είναι πιο πολύ στον αριθμό, αρκετά περισσότεροι από τους... Τώρα είναι περισσότεροι οι έπικοι από τους Τουρκοκύπριους. Ναι, Τουρκοκύπριους, ναι. Είναι πολύ περισσότεροι. Και είναι αυτοί που είναι πιο δεκτικοί από ό,τι φαίνεται στο λόγο του Θεού. Πριν τελειώσουμε, εσύ γεννήθηκε στο 62. Η εισβολή των Τούρκων και η κατοχή των Τούρκων άρχισε το 74. Έχεις καμία εμπειρία εσύ από εκείνα τα χρόνια σοφρόνη? Ήμουν 12 χρόνια. Ναι. Θυμάμαι βέβαια τα γεγονότα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είσαι σε πόλεμο. Πού ήσουν τότε? Πλησιάζανε τα αεροπλάνα που βομβαρδίζανε κάποιες περιοχές, αλλά δεν βομβαρδίσανε την περιοχή μας. Εσύ δεν ζούσες σε κατεχόμενη περιοχή? Όχι. Ζούσες εδώ στη Λευκοσία. Τα περιβόλια του πατέρα μου θυμάμαι και τα χτήματα εκεί που επισκεφτόμασταν που τα έχουν τώρα οι Τούρκοι. Ναι. Εσύ, Ρένα μου, θυμάσαι τίποτα από εκείνη την περίοδο? Ναι, αδερφέ, είχε βάλει στην καρδιά του πατέρα μου να μετακομίσουμε. Συγκεκριμένα τη μέρα που ήταν το πραξικόπημα, είμαστε στη μεριά που τα έχουν πάρει οι Τούρκοι, στη Γιαλούσα. Το πραξικόπημα εννοείς εναντίον του Μακαρίου? Ναι, το πραξικόπημα. Και ήρθε ο πατέρας μου, μας πήρε και λέει: έχω στην καρδιά μου ότι θα γίνει εισβολή και ήρθα να σας πάρω και να πάμε στο μας χωριό. Είπες κιόλας ότι είχε προφητευθεί η εισβολή των Τούρκων, μην κάνω λάθος. Ναι, και με το που έγινε το πραξικόπημα. Ήταν η ενημέρωση του Θεού. Η ενημέρωση, ναι. Ήρθε, μας πήρε. Μείναμε μια μέρα Λευκοσία, εδώ στο σπίτι μας, εδώ που μένουμε από κάτω, είναι το σπίτι μας, το πατρικό. Και την επομένη πήγαμε στο χωριό και τη μεθεπομένη έγινε η εισβολή των Τούρκων. Τη μεθεπομένη έγινε το πραξικόπημα. Μια εβδομάδα διαφορά. Όχι, ήταν τις μέρες του πραξικοπήματος που ήρθε και μας πήρε, είχε σταματήσει το κέρφιου. Κάτι είπες, είχε σταματήσει το... Ο κατοίκον περιορισμός. Ο κατοίκον περιορισμός, ναι. Μας έφερε εδώ Λευκοσία. Την επομένη πήγαμε χωριό, στον Κάτοδρυ που είναι το χωριό της μητέρας μου. Σε ελεύθερο μέρος είναι το... Ελεύθερο. Είναι βορεινά, ορεινά είναι εκεί, ναι, πέρα. Αλλά σήμερα είναι ελεύθερο μέρος. Είναι ελεύθερο μέρος αυτό. Και τη μεθεπομένη είχε γίνει η εισβολή των Τούρκων. Άρα εσείς δεν τη ζήσατε από κοντά, από μακριά, το φόβο. Μόνο το φόβο των Τούρκων. Και όλοι οι αδερφοί είχαν πάει κάτω στο χωριό αυτό. Η αδερφότητα είχαν πάει στο χωριό. Στον Κάτοδρυ. Μείνανε, φιλοξενηθήκανε σε διάφορα σπίτια. Επειδή ήταν λίγο έξω από τη Λευκοσία, τα σπίτια σας ο πόλεμος. Ναι, μέσα στη Λευκοσία, 3 χιλιόμετρα είναι από το... 3 χιλιόμετρα. Άρα ο φόβος ήταν αυτός, ναι, που σας έκανε και πήγατε στο κάτω δρύ. Μάλιστα. Δύσκολες στιγμές. Γιατί δεν ξέραμε που θα σταματούσε κιόλας. Αν θα είχε και τρίτη εισβολή. Κανείς δεν ήξερε που θα σταματούσε. Εγώ είμαι πιο μεγάλος από εσάς. Θυμάμαι ίσως
αν και δεν ήμουν μακριά καλύτερα, αλλά κανείς δεν ήξερε πότε άρχισε και πότε θα σταματήσει. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σας. Χαρά μας είναι μεγάλη. Κύριο. Και εμείς με τη σειρά μας, αγαπητά μου αδέλφια, Σοφρόνη και Ρένα, θέλουμε να σας ευχηθούμε κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού στη ζωή σας, από τώρα και μέχρι το τέλος. Αλλά και ακόμη κάτι θέλω να σας ευχηθώ, καλό και πολύ καρπό να σας χαρίζει ο Χριστός και ο καρπός σας να μένει. Και τρίτον, να σας χαρίσει και πολλά παιδάκια. Στο όνομα του Χριστού και να σας ευλογεί πολλά παιδάκια και κάθε ευλογία. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελείωσε η ομολογία των αγαπημένων μου, γιατί εγώ τους αγαπώ ιδιαίτερως πρέπει να πω, τον Σοφρόνη και τη Ρένα. Τους ευχόμαστε ο Θεός να είναι μαζί τους και ευχόμαστε και σε εσάς κάθε ευλογία. Στο όνομα του Χριστού, ο Θεός μαζί σας.